Χαιρετίζουμε την απόφαση της κυβέρνησης να επιφέρει κάποιες αλλαγές στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο που αφορά τις πολιτικογραφήσεις μέσω των επενδύσεων. Για να μην σας ταλαιπωρώ, χαιρετίζουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι υιοθέτησε την πρόταση νόμου που υπέβαλα εγώ, ο Ζαχαρίας Κουλιάς και ο Κωστής Ευσταθίου, και αφορά τη δυνατότητα που έχει πλέον το Υπουργικό Συμβούλιο να στερεί από οποιονδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας και έχει πολιτικογραφηθεί την κυπριακή ηθαγένεια και υπηκότητα, εάν και εφόσον το άτομο αυτό με έργα ή με λόγια επέδειξε έλλειψη νομιμοφροσύνης ιδισμένια στη δημοκρατία ή αναγνωρίζει με οποιονδήποτε τρόπο την παράνομη διοίκηση στις μη ελεγχόμενες περιοχές της δημοκρατίας, δηλαδή τα κατεχόμενα. Κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα σχετιζόμενο με αυτήν ή κατέχει ή έχει παράνομα εισέλθει, προκαλέσει ζημιά ή παρέμβει σε ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στις εν λόγω περιοχές, τις κατεχόμενες δηλαδή, η οποία ανήκει σε άλλο νόμιμο ιδιοκτήτη. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό.